Με το θέμα με την πετρελοκυλίδα, με το ναυάγιο, το οποίο έχει καταστρέψει τα πάντα. Δυστυχώς, ο Σαρωνικός, από ό,τι φαίνεται, θα τελεπορηθεί για τα πολλά πολλά επόμενα χρόνια. Έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή τον Μιχάλη Στάμου, τον καλό συνάδελφο, γιατί πάμε και σε ένα θέμα, έχει πολλές προεκτάσεις το θέμα. Έχει το οικολογικό. Ούτε κολύμπι, ούτε για ψάρεμα που υπάρχει μαζούτ, προειδοποιεί ο Υπουργός Υγείας. Ενώ ο Υπουργός Εμπορική Ναυτιλίας έλεγε: μπορείτε να κάνετε μπάνιο. Μας τρελάνει! Που τα γνώρισε και τα έπεισε να γίνει ερημά. Να μπει ο ίδιος να κάνει για τα παιδιά του. Ο κύριος Υπουργός Εμπορικής Ναυτιλίας. Να μπει ο ίδιος να κάνει μπάνιο εκεί. Να πούμε ότι έχει φτάσει μέχρι το καβούρι. Και την ενημέρωση αυτή την έχει κάνει και το γραφείο του κύριου Κουρουμπλή. Μας έχει τρελάνει ο Υπουργός. Μιχάλη Στάμου, πάμε όμως εδώ πέρα στους ψαράδες, οι οποίοι είδαν να χάνουν τη δουλειά τους και να καταστρέφονται και εκείνοι, μαζί με όλη την περιβαλλοντική καταστροφή. 60% έπεσαν οι πωλήσεις στους ψαράδες. Για πες μας. Φίλιππα, τα είπες πάρα πολύ καλά και νομίζω παραστατικά και περιγραφικά. Η κατάσταση στον Πειραιά είναι αποκαρδιωτική. Ήδη έχω επιχειρήσει να μιλήσω και με τον Δήμαρχο, αλλά και με βουλευτές του Πειραιά, οι οποίοι προς το παρόν κάνουν συσκέψεις και αποφεύγουν να πάρουν μια συγκεκριμένη θέση, αν δηλαδή μπορούν οι λιώμενοι να μπουν μέσα. Ποιος δεν μπορεί να μπει κανένας. Ο Υπουργός Υγείας είναι ξεκάθαρος. Ούτε κολύμπι, ούτε ψάρεμα, όπου υπάρχει μαζούτ. Η υπογραφή και δήλωση του Υπουργού Υγείας. Και ο Δήμαρχος δεν μου έβγαλε επίσημη ανακοίνωση. Δεν είναι, δεν είναι. 100 δημάρχοι είναι πλέον, δεν είναι μόνο ο Δήμαρχος Πειραιά. Σε όλη την περιοχή είναι. Στην νότια Αττική. Ο Δήμαρχος Αλή μου το έβγαλε επίσημα. Μα όλοι είναι. Ο Άλυμος είναι. Τώρα στη Βούλα έχουμε πρόβλημα. Καβούρα έχουμε πρόβλημα. Παντού, Παλαιοφάλιρο. Παντού το πρόβλημα. Εχθές βγάλαμε στον αέρα στη ραδιοφωνική μου εκπομπή το απόγευμα το δήμαρχο της Γλυφάδας, τον κύριο Παπανικολάου, ο οποίος έδωσε και αυτός μια συμβουλή να μην πλησιάζει ο κόσμος στις αθρακτές. Αλλά από ό,τι βλέπω, Φίλιππε, ότι σήμερα έχει πάει κόσμος για μπάνιο και στον Άλυμο και στην Γλυφάδα. Πήγανε για μπάνιο μέσα στο πετρέλαιο να κάνουν. Ναι, δεν ξέρω τι έχει πάθει ο κόσμος. Τόσο τσκόρ. Άμα δεν έχει μυαλό ο κόσμος. Και επίσης, Φίλιππε, να σου πω ότι ο δήμαρχος της Γλυφάδας είπε ότι ευχαριστούμε τους πολίτες, αλλά επειδή είναι επικίνδυνο και πρέπει να φοράνε ειδικά ρούχα, να μην πλησιάζουν τα μολυσμένα κύματα, έστω και να βοηθήσουν. Έχετε υπόψη αυτό. Μάλιστα. Όσον αφορά την κατάσταση εδώ στον Πειραιά, τόσο οι επαγγελματίες ψαράδες, αλλά όσο και οι ερασιτέχνες, διότι πριν από λίγο ήμουν στο Σύλλογο Τερψιχώρη, εκεί που είναι ο Σταυρός της Πειραϊκής, στην περιοχή Μπαϊκούτσι, εκεί υπάρχει ο Σύλλογος των Ερασιτεχνών Αλλήλων του Πειραιά, όπως γνωρίζεις και εσύ καλά, γιατί είσαι πειραιώτης. Οι άνθρωποι είναι απογοητευμένοι, δεν ξέρουν τι να κάνουν. Οι βάρκες τους έχουν γίνει γεμάτο πίσα. Ούτε καν το σκέφτονται να πούν στην θάλασσα ή να ψαρεύσουν. Αλλά η μεγαλύτερη κατάσταση, η τραγική, είναι τα πάνω μαγαζιά της παραλιακής. Μάλιστα. Ποιος θα τολμήσει τώρα, έτσι, να πάει να φάει ψάρι και δεν αφήνω εγώ καμία υπόνοια ότι τα ψάρια θα είναι μόνο. Μα το θέμα υπάρχει πρόβλημα εδώ πέρα, θυμόμαστε, ολόκληρη παραγωγή υπάρχει με μύδια, υπάρχουν ιχθυοτροφία, υπάρχει πρόβλημα σοβαρό. Ποιος θα πάει να φάει. Μα Φίλιππα, αγόρι μου, όταν πας να φας δίπλα στη θάλασσα και η μυρωδιά του πετρελαίου είναι έντονη, πώς θα κάτσεις έξω στην παραλία. Έχει καταστραφεί το περιβάλλον, επιχειρήσεις, κόσμος, ξενοδοχεία, διαλύσανε την Αττική. Διαλύσανε. Τα διαλύσαν όλα. Και το Σαρωνικό θα ήταν να βρεις και τον πρόεδρο των εκεί των καταστημαχών να σου πει δύο λόγια εκεί για την παραλία, αν ξέρω ότι σκέφτονται να κάνουν οι άνθρωποι. Τι είναι κατά το θέμα εδώ πέρα, μιλάμε για τη μεγαλύτερη περιβαλλοντική καταστροφή που έχει γίνει τα τελευταία έτη και από ό,τι φαίνεται τα πράγματα δεν είναι έτσι απλά όπως φαίνεται. Δεν είναι ένα απλό ναυάγιο. Υπάρχει φάκελος φωτιά που έρχεται στα χέρια μας. Έχω και εγώ τις ίδιες πληροφορίες. Θα τα πούμε στην πορεία. Φάκελος φωτιά. Το βουλιάξανε. Το βουλιάξανε το πλοίο. Θα βγουν πάρα πολλά ντοκουμέντα για το πετρέλαιο το συγκεκριμένο. Ο κόσμος θα σοκαριστεί με αυτά που θα βγουν τις επόμενες μέρες. Μιχάλη Στάμου, σε ευχαριστούμε πολύ. Να είσαι καλά. Πάμε γρήγορα να δούμε τι έχει γίνει.